Κύριε Παπαδάκη, μου ήρθα σήμερα, δέχτηκα να μιλήσω σε εσάς μόνο και μόνο για να αποκαταστήσω το προφίλ του ανιψιού μου. Δεν ήταν μπράβο στις νύχτες, επειδή βγήκαν πολλοί και είπαν μπορεί να είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών κτλ. Το παιδί δούλευε στην καφετέρια, μέσα έξω, είχε φίλους κτλ. Είναι το ένα θέμα αυτό. Και αυτό που μας βασανίζει σαν οικογένεια είναι το εξής. Ενώ στη Χρυσή Αυγή καθημερινώς υπήρχε περιπολικό και φύλαγε. Αυτοί που τη λένε οργάνωση εγκληματική. Και υποτίθεται ότι παρακολουθείται και από την ασφάλεια. Τη συγκεκριμένη μέρα δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν υπήρχε περιπολικό. Την προηγούμενη, την Πέμπτη, ψάχνανε τους κάδους για εκρηκτικές ύλες το μεσημέρι, γύρω-γύρω στα σκουπίδια η αστυνομία. Την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη, την λέτε. Προηγούμενη μέρα το μεσημέρι, έμαθα χθες το βράδυ. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες. Βεβαίως και το είπε και ο κύριος Γερμενής, ο κύριος Κασιδιάρης, ότι το ξέραμε, το περιμέναμε. Εδώ και 15 μέρες. Λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία να μας πει ο κύριος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως γιατί δεν είχε αστυνόμευση εκείνη την ημέρα. Κύριε Φουντουλή, είπατε και κάτι ακόμα. Ναι, ήταν προγραμματισμένη ομιλία την Παρασκευή το βράδυ και ακυρώθηκε τα τελευταία 5 λεπτά. Και εν πάση περιπτώσει, αφού το ξέραν, γιατί κρατήσαν τα παιδιά και γιατί κρατήσαν τα γραφεία ανοιχτά. Εννοείται δηλαδή ότι είχαν πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει εκείνο το βράδυ? Βεβαίως, και δεν έγινε ομιλία. Βεβαίως. Στη Ζούγκλα είχε βγει ο κύριος Γερμενής το ίδιο βράδυ μετά τη δολοφονία και είχε πει ότι ναι, το περιμέναμε, το ξέραμε κτλ. Να πούμε και κάτι ακόμα. Όχι εκ των προτέρων, δηλαδή, ότι είχατε την πληροφόρηση, υπήρχε πληροφόρηση και γι' αυτό δεν έγινε, γι' αυτό διακόπη η ομιλία. Δεν ξέρω αν το ξέραν ότι τη συγκεκριμένη μέρα θα χτυπήσουν. Απλά όμως, σε συνδυασμό ότι δεν υπήρχε και αστυνομία εκεί, που κάθε μέρα στυνόταν να παίξει το περιπολικό, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, εκείνη την ημέρα ήταν άφαντοι όλοι. Η οικογένεια έχει κρατήσει και μία απόσταση από την Χρυσή Αυγή. Ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε, απόσταση έχουμε κρατήσει γιατί το παιδί μας όπου ήθελε να πάει, θα ήθελε Χρυσή Αυγή, ήθελε στο ΚΚ, ήθελε στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Ήταν επιλογή του, σας είπα, σας εξήγησα ότι όλα τα παιδιά αυτά βρίσκανε εκεί ένα καταφύγιο, μια παρέα, συζητούσανε, κάνανε, δείχνανε, δεν ήταν φασίστες τα παιδιά. Απόσταση κρατάμε γιατί δεν θέλουμε ακρότητες, δεν θέλουμε πολιτικούς στην κηδεία. Σήμερα γίνεται κηδεία και γάμος μαζί στο παιδί. Έτσι, δεν θέλουμε φασαρίες, θέλουμε όλα να γίνουν όμορφα και ωραία. Κάτι έλεγε η Χριστίνα, κάτι ρώτηκε στον κύριο. Ναι, κύριε Φουντουλή, μου είπατε πριν από λίγο ότι πριν από λίγο καιρό τα παιδιά εκεί, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στην τοπική οργάνωση στο Ηράκλειο, είχαν μαζέψει χρήματα. Ναι, όλοι μαζί. Είχαν μαζέψει χρήματα και είχαν αγοράσει αλεξίσφαιρα. Έτσι τους είχαν πει. Τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα τους τα πήρανε. Ποιος τους τα πήρε? Τα πήρε η αστυνομία, γιατί λέει είσαστε... Τα βρήκε, μάλιστα, σε έρευνα που θα έγινε στα γραφεία. Ναι. Κύριε Φουντουλή... Γιατί αν ήταν επαγγελμα... αφού λέμε ότι είναι επαγγελματίες δολοφόνοι, θα μπορούσαν να φάνε μεγάλα κεφάλια, δεν θα τρώγανε τα τρία παιδάκια. Θέλανε αίμα νεαρών ανθρώπων, για να ξεσηκώσουν τα παιδιά τα νέα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα από πού προέρχεται η δολοφόνη, ποιοι είναι, υπάρχουν πολλές εκδοχές, πάρα πολλές να βάλουμε στο μυαλό μας. Αλλά όπως και να είναι, πρέπει και η Χρυσή Αυγή μέσα από το Facebook και τα λοιπά που έχουν εξαγριωθεί τα παιδιά να τα ηρεμήσουν λιγάκι. Και οι πολιτικοί το μεσημέρι στη Βουλή να πάρουν μία απόφαση όλοι και αν μπορούν να απαγορεύσουν συγκεντρώσεις, πορείες, διαδηλώσεις μέχρι για ένα μήνα, ενάμιση, καλό είναι να το κάνουν. Έρχεται 17 Νοέμβρη, έρχεται η επέτειος του Γρηγορόπουλου να αποφευχθεί, να μην χυθεί άλλο αίμα. Αυτή είναι η συμβολή μου. Μπορούν αριστεροί, δεξιοί και όλοι να κάτσουν και να πούνε ναι, θα κάτσουμε φρόνημα, δεν θα κάνουμε πορείες, δεν θα κάνουμε διαδηλώσεις. Γιατί βράζει το καζάνι. Και πρέπει να το καταλάβουν και να μην τους κάνουμε το χατήρι οι Έλληνες να φαγωθούμε μεταξύ μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία, το λέτε εσείς που έχετε ένα θύμα στην οικογένειά σας. Βεβαίως. Δεν είναι. Από όπου και να ήταν το θύμα, από όποιο χώρο και να ήταν, παιδιά ήταν, νέα παιδιά είναι. Έτσι, για να μην θρηνήσουμε κι άλλα παιδιά, να πάρουν τα μέτρα λοιπόν. Γιατί και οι αριστεροί βούτυρο στο ψωμί τους είναι οι διαδηλώσεις και αυτά, αλλά και οι πορείες. Να τα κόψουν για λίγο καιρό, η γνώμη μου είναι συμβουλή μου, είναι όπως θέλετε πάρτε το. Για να μην θρηνήσουμε κι άλλα παιδιά. Κύριε Φουντουλή, να σας ευχαριστήσουμε για που είχατε την καλησία μας μιλήσετε. Τα συλληπιτήριά μας σε εσάς, την οικογένεια. Αλλά θέλουν να το ψάξουν, να δουν γιατί δεν υπήρχε αστυνόμευση, αυτό μας καίει. Δεν μπορεί να έχουν εγκληματική οργάνωση την Χρυσή Αυγή και να μην παρακολουθείται από ασφαλίτες. Προφανώς από εδώ χασικλίδες και πρεζόνια τα παρακολουθάνε. Δεν παρακολουθάνε αυτούς που υποτίθεται είναι εγκληματίες. Υπενήσεστε ότι επειδή θεωρήθηκε εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, θα έπρεπε να παρακολουθούν και αυτούς οι οποίοι. Βεβαίως, τα πάντα. Εδώ παρακολουθούνται τηλέφωνα, παρακολουθούνται όλα. Λοιπόν, άρα τα στείλανε για σφαγείο τα παιδιά.
σκόπιμα το κάναν και άρα είναι υπεύθυνοι και αυτοί τη στιγμή που δεν αστυνομεύανε. Τι μπορεί να βάλει το μυαλό μας, χίλια δύο πράγματα. Κύριε Φουντούλη, να σας ελπιθούμε για μία ακόμα φορά και ελπίζουμε όλοι να σεβαστούν την επιθυμία της οικογένειας να μην γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Βεβαίως. Η κηδεία και γάμος, όπως είπατε σήμερα, του παιδιού του δικού σας. Έτσι είναι, έτσι. Και αντί για στεφάνια στο Σικιαρίδιο Ίδρυμα, μην το ξεχνάμε, γιατί τα έχουν ανάγκη τα χρήματα εκεί στο Ίδρυμα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε.